Το ισχύο είναι η άρθρωση που ενώνει τη λεκάνη με το μυρό. Στηρίζει το βάρος του σώματος και συμβάλλει στο περπάτημα. Εάν το ισχύο φθαρεί, είτε για λόγους ηλικίας, είτε από κάποιο ατύχημα, τότε εκτός από τους αφόρητους πόνους έχουμε ως αποτέλεσμα και την περιορισμένη κινητικότητα. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός Ιωάννης Βλάμης, επίκουρος καθηγητής στην Πανεπιστημιακή Κλινική του ΚΑΤ, μας περιγράφει ποια είναι τα συμπτώματα αυτά που θα οδηγήσουν τον ασθενή έγκαιρα στο γιατρό, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με το ισχύο, καθώς επίσης μας περιγράφει και την κοτυλοπλαστική, μία πρωτοποριακή επεμβατική μέθοδο που ανέπτυξε πρώτος ο μεγάλος καθηγητής ορθοπαιδικής Κωνσταντίνος Στάμου και έκτοτε έχει μείνει γνωστή ως κοτυλοπλαστική μέθοδο Στάμου. Κύριε Βλάμη, θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσουμε στο nextdeal.gr. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να μας παραχωρήσετε τη συνέντευξη αυτή σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ και είναι πάντα ευχάριστο να πληροφορούμε τον κόσμο για τέτοια θέματα. Πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται για προβλήματα με το ισχύο. Ποιοι είναι οι παράγοντες που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα? Κυρίως το ισχύο παθαίνει μια πάθηση που λέγεται οστεοαρθρίτιδα, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις παθήσεις του ισχύου. Η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να είναι πρωτοπαθής, μπορεί να είναι και δεύτερο παθής. Ως πρωτοπαθή αναφέρεται η οστεοαρθρίτιδα που οφείλεται στην εκφύλιση, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια σιγά σιγά φθήρεται το ισχύο και αρχίζει και χαλάει ο αρθρικός χόνδρος και ταυτόχρονα χαλάει και όλο το ισχύο. Αυτή λέγεται εκφυλιστική αρθρίτιδα. Υπάρχουν όμως και άλλες αρθρίτιδες, οι οποίες οφείλονται σε άλλα αίτια, γι' αυτό και ονομάζεται δεύτερο παθής. Αυτές λοιπόν οι αρθρίτιδες μπορεί να είναι συνεπία ενός τραυματισμού. Αυτή είναι η μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα. Αυτή συμβαίνει μετά από ένα τροχαίο, μετά από ένα κάταγμα στην περιοχή του ισχύου, η οποία οδηγεί σταδιακά σε μια εκφύλιση και σε μια φθορά στο ισχύο αυτό. Υπάρχει η αρθρίτιδα μετά από φλεγμονώδεις νόσους, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, όπως είναι ο ερυθυματώδης λύκος, όπως είναι η αγκυλοπητική σπονδυλίτιδα. Αυτές λέγονται και αυτοάνωσα νοσήματα και σιγά σιγά καταστρέφουν όλες τις αρθρώσεις του οργανισμού, αλλά είναι ορισμένες που προτιμούν τα ισχύα και τα γόνατα, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε σε πιο μικρή ηλικία και πιο νωρίς και πιο μεγάλη καταστροφή και πρέπει να επέμβουμε εμείς σαν ορθοπαιδικοί και σε πιο νεαρές ηλικίες. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες πιο σπάνιες αρθρίτιδες δευτεροπαθείς, όπως είναι μετά από άσχητη νέκρωση της μοιραίας κεφαλής ή και άλλες ακόμα πιο σπάνιες που όλες σταδιακά οδηγούν στην οστεοαρθρίτιδα που είναι η καταστροφή της άρθρωσης του ισχύου. Όπως ήδη αναφέρατε, τα πρώτα συμπτώματα που θα φέρουν τον ασθενή σε εμάς είναι δύο. Είναι ο πόνος καταρχήν, που είναι και το κύριο σύμπτωμα, και το δεύτερο είναι ο περιορισμός της κινητικότητας. Πώς το καταλαβαίνει αυτό ο ασθενής στην καθημερινότητά του? Ο ασθενής αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι δυσκολεύεται να βάλει την κάλτσα του, δυσκολεύεται να κόψει τα νύχια στα πόδια του. Και αυτό γιατί έχει αρχίσει να χάνει την κινητικότητα του ισχύου και δεν μπορεί να φτάσει μέχρι κάτω για να το κάνει αυτές τις απλές καθημερινές δουλειές. Και γι' αυτό το λόγο, πολλές φορές πριν ακόμα εμφανιστεί πόνος, μπορεί να έρθει ο ασθενής και να παραπονηθεί για δυσκαμψία. Ακόμα πιο σπάνια ξεκινάει με χολότητα, δηλαδή ο ασθενής κουτσένει, αρχίζει να κουτσένει και έρχεται στο άκελο, γιατί κουτσένω, γιατρέ μου? Αλλά όπως ανέφερα στην αρχή, το κύριο σύμπτωμα και το πρώτο σύμπτωμα είναι ο πόνος. Ποιες εξετάσεις χρειάζονται για να φτάσουμε στη διάγνωση του προβλήματος? Καταρχήν θέλουμε μια καλή κλινική εξέταση. Η κλινική εξέταση που σήμερα όλο και παραβλέπεται είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί παραβλέπεται? Γιατί έχουμε όλες αυτές τις εξετάσεις, ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, υπερήχους κλπ. Και όλα αυτά πολλές φορές αντικαθιστούν την κλινική εξέταση του γιατρού, που πιστέψτε με είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί είναι πολύ σημαντική? Γιατί ο ασθενής που έρχεται με έναν πόνο στο ισχύο, που έχει μια βαριά οστεοαρθρίτιδα ας πούμε, ταυτόχρονα μπορεί να έχει και οστεοαρθρίτιδα στη σπονδυλική στήλη. Γιατί όταν μιλάμε για κάποιον ασθενή που έχει εκφυλιστική αρθρίτιδα, συνήθως έχει εκφυλιστική αρθρίτιδα σε όλο το σώμα. Απλώς στο ισχύο μπορεί να είναι λίγο πιο προχωρημένη, στη σπονδυλική να είναι λίγο λιγότερο, στο γόνατο να είναι λίγο λιγότερο. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν ασθενή που έχει σε πολλά σημεία προβλήματα. Και γι' αυτό πρέπει εμείς να διαφοροδιαγνώσουμε ποιο σημείο του σώματος είναι αυτό που πονάει και ποιο είναι αυτό που ενοχλεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έρχεται ένας ασθενής με πόνο στο γλουτό.
ξέρουμε ότι ο πόνος στο γλουτό τις περισσότερες φορές οφείλεται σε παθήσεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Όμως, εάν έχουμε μία άσυπτη νέκρωση της μοιραίας κεφαλής και δευτεροπαθώς οστεοαρθρίτιδας στο ισχύο που πιάνει συνήθως το πίσθιο κομμάτι της κεφαλής, ο πόνος αυτός αντανακλά στο γλουτό. Και άρα λοιπόν μπορεί να οδηγηθούμε, πονάει στο γλουτό, άρα είναι η μέση και κάνουμε θεραπεία για τη μέση χωρίς να έχουμε εντοπίσει ακριβώς τη βλάβη. Αν όμως κάποιος κάνει μια καλή κλινική εξέταση, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει δισκαμψία στο ισχύο, ότι υπάρχει αδυναμία ο ασθενής να κάνει όλες τις κινήσεις που πρέπει να κάνει και όταν κάνει κινήσεις πέραν από αυτόν, αρχίζει ο πόνος που ο ασθενής παραπονείται να εμφανίζεται. Άρα λοιπόν, με μια καλή κλινική εξέταση μπορούμε να εντοπίσουμε πού είναι ο πόνος. Από εκεί και πέρα, αφού εντοπίσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, το δεύτερο είναι ένας απεικονιστικός έλεγχος. Το πρώτο που κάνουμε σαν απεικονιστικό έλεγχο είναι απλές ακτινογραφίες. Στο 90% των περιπτώσεων, μια απλή ακτινογραφία μπορεί να μας δώσει και την απάντηση που ψάχνουμε. Σε περίπτωση που απλή ακτινογραφία δεν μας δώσει τη διάγνωση, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως είναι αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία, ανάλογα με το τι ψάχνουμε. Δεν κάνουμε όλες τις εξετάσεις για όλες τις παθήσεις. Αν ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε, ας πούμε, ένα σπινθυρογράφημα. Ανάλογα λοιπόν με το τι υποπτευόμαστε, δίνουμε να κάνει ο ασθενής τις κατάλληλες εξετάσεις απεικονιστικές πλέον. Με το συνδυασμό της κλινικής εξέτασης και των απεικονιστικών εξετάσεων και πολλές φορές χρειαζόμαστε και κάποιες αιματολογικές εξετάσεις για κάποιες νόσους. Όταν λοιπόν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, μπορούμε και φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πλέον είναι οριστικό και λέμε ότι ο ασθενής πάσχει από αυτό και πρέπει να κάνουμε αυτό. Όταν δεν έχουμε σαφή απάντηση, πολλές φορές ο γιατρός αμφιταλαντεύεται. Λέει πρέπει να κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Άρα λοιπόν η διάγνωση με αυτόν τον τρόπο μας δίνει και το εργαλείο ούτως ώστε να μπορούμε να θεραπεύσουμε και πιο σωστά τον ασθενή. Σε ποιες περιπτώσεις αρκεί η συντηρητική θεραπεία με φάρμακα ή φυσικοθεραπείες? Στα πρώιμα στάδια της οστεοαρθρίτιδος η συντηρητική θεραπεία θα δώσει λύσεις στον ασθενή. Εάν μιλάμε όμως για μια εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, ξέρουμε ότι αυτή σιγά σιγά εξελίσσεται. Και ενώ στα πρώιμα στάδια η συντηρητική θεραπεία, και θα σας πω ποια είναι η συντηρητική θεραπεία, μπορεί να ανακουφίζει τον ασθενή και να του δώσει μια παράταση όσον αφορά την πιθανή χειρουργική θεραπεία, είναι περιορισμένες οι δυνατότητές της. Και συνήθως, επαναλαμβάνω, στα πρώιμα και στα μετρίου βαθμού περιστατικά. Στις περιπτώσεις λοιπόν που έχουμε μια πρώιμη οστεοαρθρίτιδα ή μια μετρίου βαθμού οστεοαρθρίτιδα, μπορούμε να συστήσουμε στον ασθενή πρώτον να χάσει βάρος. Εάν είναι υπέρβαρος, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό το πράγμα αποφορτίζει την άρθρωση. Το δεύτερον, μπορεί ο ασθενής να πάρει κάποια μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Αυτά είναι φάρμακα τα οποία είναι εξαιρετικά, μειώνουν τη φλεγμονή στην άρθρωση και νιώθει κανείς αμέσως καλύτερα και μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητές του. Δεν είναι όμως για χρήση κάθε μέρα. Είναι για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όταν υπάρχει έξαρση και με μεγάλη προσοχή. Ιδίως σε ασθενείς που έχουν προβλήματα με καρδιά, που παίρνουν αντιπυκτικά ή που έχουν προβλήματα με αρρυθμίες της καρδιάς. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε συνολικά τι άλλα προβλήματα έχει για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτά και πόση δοσολογία από τέτοια φάρμακα. Το τρίτο που μπορούμε να δώσουμε στον ασθενή όσον αφορά τη συντηρητική αγωγή είναι ένα πρόγραμμα ασκήσεων. Με την ενδυνάμωση σταθεροποιείται η άρθρωση και πολλές φορές κάποια ήπια ενοχλήματα εξαλείφονται. Το τέταρτο είναι κάποιες φυσικοθεραπείες, η οποία είναι η επέκταση των ασκήσεων που είπαμε πριν. Με τις φυσικοθεραπείες ο ειδικός θεραπευτής θα βοηθήσει να διατηρηθεί το εύρος κίνησης της άρθρωσης και με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής να συνεχίσει να λειτουργεί φυσιολογικά μέχρι το επόμενο στάδιο που θα είναι η εξέλιξη της νόσου. Πέραν αυτών των συντηρητικών μέσων έχουμε και κάποια τα οποία είναι λίγο επεμβατικά αλλά παρόλα αυτά θεωρούνται συντηρητικά, όπως είναι οι ενδοαρθρικές εγχύσεις. Μπορούμε δηλαδή στην άρθρωση μέσα να κάνουμε κάποιες ενέσεις, είτε αυτό είναι ισχύο, είτε ακόμα είτε αν είναι γόνατο. Οι εγχύσεις αυτές χωρίζονται σε διάφορα πράγματα. Τίνουν αυτή τη στιγμή οι ενέσεις με αντιφλεγμονώδη παράγοντα,
που ακόμα και σε πολύ μεγάλες εξάρσεις και πολύ μεγάλο πόνο μπορεί να είναι και κορτικοειδή. Οι εγχύσεις επίσης με υαλουρονικό είναι πάρα πολύ ωφέλιμες σε αυτό το στάδιο, δηλαδή στα πρώιμα στάδια, το οποίο δρά, για να το πω απλά, ως λιπαντικό στην άρθρωση, επαλήφθη τον αρθρικό χόνδρο και διευκολύνει λίγο στο να γίνεται κίνηση χωρίς τριβή, ούτως ώστε να γίνεται πιο ομαλά η κίνηση και να μην φθείρεται τόσο πολύ ο αρθρικός χόνδρος. Βέβαια υπάρχουν και άλλες φαρμακευτικές ουσίες, όπως είναι η χονδροϊτίνη, η γλυκοζαμίνη, που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν με καλά αποτελέσματα σε κάποιες περιπτώσεις όσον αφορά τα συμπτώματα του ασθενούς. Δηλαδή, βοηθάει στο να μην πονάει πολύ ασθενής, να βελτιώνεται η εικόνα του. Μακροχρόνια όμως δεν βελτιώνουν, δεν βοηθάνε στο να μην προχωρήσει η οστεοαρθρίδα στο επόμενο στάδιο. Άρα βελτιώνουν τα συμπτώματα, δεν αναστέλουν όμως την εξέλιξη της νόσου. Εν πολλής αυτή είναι η συντηρητική αγωγή και βεβαίως ένα τελευταίο που πάντα το έλεγε και ο δάσκαλός μου, ο καθηγητής, ο κύριος Στάμος, η χρήση του μπαστούνιου, η οποία σε περιπτώσεις που υπάρχει έξαρση της οστεοαρθρίδας βοηθάει στο να αποφορτίσει κανείς την άρθρωση. Άρα η χρήση βοηθημάτων όμως είναι πατερίτσες, όπως είναι κάποιο πι ή ακόμα και ένα απλό μπαστούνάκι, μπορεί να βοηθήσει στο να αποφορτίσει την άρθρωση προσωρινά και να βελτιωθεί αμέσως η κλινική εικόνα. Πότε είναι αναγκαία η χειρουργική επέμβαση και ποιες μέθοδοι ενδείκνυνται? Η χειρουργική επέμβαση στην οστεοαρθρίδα του ισχύου είναι αναγκαία σε δύο περιπτώσεις. Όταν ο πόνος είναι ανυπόφορος και όταν η δυσκαμψία έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που να αλλοιώνει την καθημερινότητα του ασθενούς. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες όπως είναι η χολότητα, το να κουτσένει κανείς κλπ. Αλλά τα δύο βασικά είναι αυτά. Δηλαδή όταν ο ασθενής πονάει και πονάει συνέχεια και καμιά φορά πονάει και το βράδυ, τότε η λύση είναι μόνο χειρουργική. Αφού έχουμε δοκιμάσει και τη συντηρητική θεραπεία και έχουμε μία οστεοαρθρίτιδα η οποία είναι τελικού σταδίου, δεν έχουμε λόγο να τον ταλαιπωρούμε τον ασθενή δίνοντας του φάρμακα και φορτώνοντας τον ορισμό, γιατί ξέρουμε ότι αυτό δεν θα τον βοηθήσει. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να χειρουργηθεί ο ασθενής. Το άλλο είναι όταν έχουμε, επαναλαμβάνω, μεγάλη δυσκαμψία. Όταν ο ασθενής δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και πρέπει να φωνάζει κάποιον άλλον να του βάλει το παπούτσι ή να του βάλει την κάλτσα, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον ασθενή. Άρα λοιπόν, σε αυτό το στάδιο, εγώ συμβουλεύω τους ασθενείς μου ότι ήρθε η ώρα πλέον να σκεφτούν σοβαρά τη χειρουργική θεραπεία. Η χειρουργική θεραπεία έχει κάνει τεράστιες προόδους όσον αφορά την ολική αρθροπλαστική. Η πρώτη αρθροπλαστική στην Ελλάδα έγινε το 1973. Η πρώτη. Και φανταστείτε ότι σήμερα γίνονται κάθε μέρα εκατοντάδες αρθροπλαστικές. Φανταστείτε σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα έχει εξελιχθεί αυτή η επέμβαση. Μάλιστα σε ένα άρθρο στο Lancet είχε περιγραφεί ως η επέμβαση του αιώνα. Όχι μόνο στην ορθοπαιδική, αλλά γενικότερα στην ιατρική. Γιατί έδωσε λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο απασχολούσε πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι μέχρι τότε τη μόνη τους επιλογή ήταν απλώς να μένουν σε μια καρέκλα και να μην μπορούν να κινηθούν. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να σηκώνονται και να ξαναγυρίσουν τη ζωή τους και να βγαίνουν έξω και να κάνουν τη βόλτα τους και να ξαναγυρίσουν στη ζωή που είχαν χάσει. Γι' αυτό λοιπόν είχε περιγραφεί ως η επέμβαση του αιώνα. Αυτό από τότε, από το 1973 μέχρι σήμερα, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ οι αρθροπλαστικές. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία επέμβαση η οποία κρατάει σχετικά λίγη ώρα. Ο ασθενής σηκώνεται πάρα πολύ γρήγορα, περπατάει άμεσα μετά το χειρουργείο και με ελάχιστο πόνο. Και επαναφέρει τον ασθενή στην κατάσταση που ήταν πριν πάθει την όλη αυτή ιστορία με την οστεοαρθρίτιδα. Ποιες είναι οι εξελίξεις στον τομέα της αρθροπλαστικής σήμερα? Έχει, όπως είπαμε, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις ολικές αρθροπλαστικές και πραγματικά έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Ο ένας τομέας, είναι τέσσερις οι τομείς, ο πρώτος είναι όσον αφορά τις προσπελάσεις. Προσπέλαση είναι ο τρόπος που φτάνει κανείς στο ισχύο για να κάνει την επέμβαση. Από πού θα πάει δηλαδή για να φτάσει εκεί. Σε αυτό το τομέα έχουν γίνει μεγάλες εξελίξεις, γιατί πλέον μιλάμε για τις MIS τεχνικές, Minimal Invasive Surgery. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με πολύ μικρές τομές
Και πηγαίνοντας ανάμεσα στις μυϊκές ομάδες, χωρίς να γίνεται αποκόλληση αυτών, μπορούμε να φτάσουμε στην άρθρωση του ισχύου, να κάνουμε την επέμβαση και μετά ο ασθενής να μην έχει ουσιαστικά περίοδο μετεγχειρητικά που να πρέπει να προσαρμοστεί. Μπορεί πολύ γρήγορα να επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν. Οι επεμβάσεις αυτές, οι προσπελάσεις αυτές είναι πολλές στο ισχύο. Υπάρχουν οι πρόσθετες προσπελάσεις, anterior minimal invasive που λέγεται και άμεση άση. Υπάρχουν οι anterolateral προσθιοπλάγες ή άλμεις. Υπάρχουν και οι mini οπίστιες και υπάρχει και η super path που αν θέλετε εμένα είναι αγαπημένη μου αυτή, η οποία χρησιμοποιεί το διάστημα μεταξύ του μικρού γλουτιαίου και του άπιοειδούς για να μπει κανείς στο ισχύο και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει όλη επέμβαση χωρίς να αποκολλήσουμε κανένα τένοντα και κανένα μη. Ο ασθενής αμέσως μετά νιώθει πολύ σταθερό το πόδι του, μπορεί να σηκωθεί αμέσως και να κάνει βήματα με χρήση βακτηριών για πολύ μικροχρονικό διάστημα και με αυτόν τον τρόπο ένας ασθενής που μπορεί να είναι και νέος στην ηλικία όπως αναφέραμε πριν, οι επεμβάσεις αυτές δεν τις κάνουμε μόνο σε μεγάλους ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα, μπορεί να είναι μια μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα σε νέα ηλικία και να χρειαστεί να δουλεύει και να χρειαστεί να επιστρέψει στην εργασία του πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια ταχύτατη επάνωδο στην εργασία του και στην καθημερινότητά του. Ο δεύτερος τομέας που έχει γίνει τρομερή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια αφορά τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε, ενώ στην αρχή ξεκίνησαν χρησιμοποιώντας κάποια μέταλλα όπως είναι το stainless steel, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να χρησιμοποιούμε μέταλλα όπως είναι το χρώμιο κοβάλτιο, όπως είναι το τιτάνιο, το πορόδες τιτάνιο ή το ταντάλιο, τα οποία μάλιστα με ειδική επεξεργασία που τους γίνεται η πορόδης τους επιφάνεια είναι ιδανική για να μπορέσει το κόκαλο να τα ενσωματώσει και να δέσει και να γίνει ένα σώμα με το κόκαλο. Και με αυτόν τον τρόπο να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα αυτό το πράγμα στο μέλλον να χαλαρώσει. Τι σημαίνει να χαλαρώσει? Τώρα κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα. Όταν κάνουμε μια αρθροπλαστική, παλαιότερα ρωτούσαν οι ασθενείς, γιατρέ μου πόσο θα αντέξει αυτό, πόσο θα κρατήσει? Και ένας μέσος όρος ήταν γύρω στα 10-15 χρόνια το πολύ, γιατί γινόταν φθορά στα υλικά που χρησιμοποιούσαμε και έπρεπε αυτά να βγουν και να αλλαχθούν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια θέματα. Δηλαδή και το πολυεθυλένιο που χρησιμοποιούμε, το πλαστικό κομμάτι, είναι high crosslink πολυεθυλένιο, είναι πάρα πολύ σκληρό πολυεθυλένιο και δεν φθείρεται εύκολα ή φθείρεται αλλά πολύ πολύ πιο αργά, αλλά χρησιμοποιούμε και υλικά όπως είναι το κεραμικό ή η αλουμίνα, οι οποίες έχουν πάρα πολύ αντοχή στη φθορά. Πρακτικά δεν φθείρονται. Άρα λοιπόν, αυτό που γινόταν παλιά ότι έπρεπε να αλλαχθεί μια αρθροπλαστική επειδή θα φθαρεί, δεν ισχύει πλέον σήμερα. Όμως υπάρχει περίπτωση να χαλαρώσει η αρθροπλαστική και να χρειαστεί να κάνουμε ξανά την αρθροπλαστική. Τι σημαίνει να χαλαρώσει? Αυτό είναι μια αρθροπλαστική, ένα μυριαίο στυλαίος. Αυτός μπαίνει μέσα στο μυριαίο και αυτό σιγά σιγά ενσωματώνεται με το οστούν, με το κόκαλο. Αυτή λοιπόν η ενσωμάτωση πρέπει να είναι τέτοια που να μην κουνιέται καθόλου αυτό το στέμμα. Εάν λοιπόν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει μια οστεόλυση, δηλαδή απορρόφηση του οστού γύρω από την αρθροπλαστική και αυτό χαλαρώσει, θα πρέπει αυτό να αφαιρεθεί και να ξαναμπεί ένα καινούριο με καλή στερέωση. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει καμιά φορά να ξαναγίνεται αυτή η επέμβαση. Η πιθανότητα τώρα να γίνει αυτή η χαλάρωση είναι περίπου 1% στα πρώτα 10 χρόνια, 15% στα 20 χρόνια και περίπου 30-35% στα 30 χρόνια. Αυτά βέβαια τα ποσοστά είναι με τα υλικά που χρησιμοποιούσαμε πριν από 20 και 30 χρόνια. Θεωρώ ότι με τα υλικά που χρησιμοποιούμε σήμερα, που είναι πιο εξελιγμένα, που έχουν αυτή την πορώδη επιφάνεια που όπως σας ανέφερα είναι πολύ καλά σχεδιασμένη, θεωρώ ότι τα ποσοστά αυτά θα μειωθούν ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν στους ασθενείς που χειρουργούμε σήμερα θα ξέρουμε αν αυτά τα ποσοστά έχουν μειωθεί σε 10, σε 20 και σε 30 χρόνια από σήμερα και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αυτά θα είναι πολύ πολύ μικρότερα από αυτά που σας ανέφερα τώρα με τις αρθροπλαστικές που γινόντουσαν πριν από 20 και 30 χρόνια. Τώρα επανέρχομαι στις εξελίξεις. Υπάρχει και ένα
ένα τρίτο πεδίο που έχουμε εξέλιξη και αυτό είναι όσον αφορά την περιεγχειρητική αναισθησία. Δηλαδή μπορεί ο ασθενής να έχει τέτοιο τύπου αναισθησία, είτε αυτή είναι περιοχική, είτε είναι γενική, αλλά με υποβοήθηση τοπικά, με κάποιες εγχύσεις και με κάποιες εγχύσεις σε νεύρα περιφερικά, ούτως ώστε μετά το χειρουργείο και να μην πονάει και να μπορεί να κινητοποιηθεί χωρίς πόνο πιο εύκολα. Και μάλιστα έχουμε φτάσει σε σημείο αυτή τη στιγμή να μιλάμε και για αρθροπλαστικές ως day cases, δηλαδή ημέρας, να μπαίνει το πρωί ο ασθενής, να κάνει την αρθροπλαστική του και το απόγευμα ή το βράδυ να πηγαίνει στο σπίτι του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι καλά και σηκώνεται και πάει σπίτι και το ξεχνάμε. Σημαίνει ότι υπάρχει και μια ομάδα η οποία θα τον παρακολουθήσει στο σπίτι. Την επόμενη μέρα το πρωί θα πάει ο νοσηλευτής, θα πάει ο φυσικοθεραπευτής που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για αυτό το πράγμα, να του πάρουν αίμα στο σπίτι και να κάνει τις εξετάσεις του στο νοσοκομείο για να δούμε ότι όλα πάνε καλά. Αλλά και μόνο το ότι έχει κάνει το χειρουργείο το πρωί και το βράδυ κοιμάται στο κρεβάτι του, φαντάζεται ότι είναι μια τεράστια εξέλιξη όσον αφορά αυτές τις επεμβάσεις. Δεν είναι για όλους, είναι για συγκεκριμένες επιλεγμένες περιπτώσεις. Δηλαδή ο ασθενής που έχει μια καρδιοπάθεια ή που έχει άλλα προβλήματα υγείας, ζάχαρο κλπ. Και χρειάζεται παρακολούθηση, σαφώς δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο και πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο για να είναι ασφαλής. Αλλά παλιά όλοι έπρεπε να μείνουν αρκετές μέρες στο νοσοκομείο. Τώρα έχουμε φτάσει ο μέσος όρος να είναι γύρω στις 2 με 3 ημέρες και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να φύγουν και την ίδια μέρα. Έχω ακούσει περιστατικά αρθροπλαστικής τα οποία έχουν αποτύχει. Δηλαδή μου έχουν περιγράψει ασθενείς ότι τους έχουν δημιουργηθεί οστεόφυτα τα οποία μετά δεν μπορούν να θεραπεύσουν. Θα φτάσω και εκεί, μόλις σας πω και την τέταρτη ομάδα εξέλιξης. Είπαμε τις 3. Η τέταρτη, ο τέταρτος τομέας που έχει γίνει εξέλιξη στην αρθροπλαστική είναι τα υποβοηθούμενα χειρουργεία με ρομποτική. Αυτό έχει πάρει και στην Ελλάδα ιδίως, έχει έξαρση τα τελευταία χρόνια και προσπαθούν να δείξουν έτσι όλοι οι συνάδελφοι μια σημαντική πρόοδο που αφορά αυτόν τον τομέα. Η ρομποτική χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες, δεν είναι τώρα το θέμα μας αυτό για να το αναλύσουμε, αλλά υπάρχει από απλή υποβοήθηση της τοποθέτησης των υλικών μέχρι και πλήρης χειρουργική επέμβαση με ρομπότ. Δηλαδή, πάω να βάλω την αρθροπλαστική μου, αυτό είναι η κοντήλη που μπαίνει στη λεκάνη, άρα και έχω ταυτόχρονα απεικονιστικό έλεγχο μέσω ενός navigation system, μέσω ενός συστήματος που μου δείχνει ανά πάσα στιγμή πού μπαίνει αυτό. Και μπορώ να είμαι 100% βέβαιος ότι αυτό έχει τοποθετηθεί στη θέση που εγώ επιλέγω. Στις απλές περιπτώσεις, αυτά τα συστήματα θα έλεγα ότι σε έναν έμπειρο χειρουργό δεν είναι τόσο απαραίτητα. Σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, όπως είναι οι μετατραυματικές, όταν υπάρχουν πολλά οστεόφυτα κλπ, πραγματικά αυτά μπορεί να μας δώσουν μια σημαντική βοήθεια και να γίνει επέμβαση με την ελάχιστη πιθανότητα να έχουμε κακή τοποθέτηση των υλικών. Γιατί η κακή τοποθέτηση των υλικών θα οδηγήσει στη χαλάρωση των υλικών και στην ανάγκη αναθεώρησης. Είπαμε λοιπόν ότι η χαλάρωση είναι σπάνια προηγουμένως, δεν είναι συχνή, αλλά υπάρχει και οι περιπτώσεις αυτές που υπάρχει χαλάρωση συνήθως οφείλεται σε κάποιο λόγο. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν ξέρουμε που οφείλεται, που μπορεί να είναι από τον οργανισμό, αλλά τις περισσότερες φορές οφείλεται σε κάποιο λόγο όταν υπάρχει ιδίως χαλάρωση πριν τη δεκαετία. Αν λοιπόν έχουμε μία αρθροπλαστική που έχει χαλαρώσει πριν τη δεκαετία και χρειάζεται να ξαναγίνει, αυτό σημαίνει ότι ή τα υλικά έχουν κακώς τοποθετηθεί, δηλαδή υπάρχει κακός προσανατολισμός των υλικών μας, γιατί αυτά πρέπει να μπουν σε συγκεκριμένη θέση, ούτως ώστε αυτό να δουλεύει σωστά. Αν αυτό πάει πολύ όρθιο και ειδικά αν χρησιμοποιηθεί πολυεθυλένιο, όπως είναι αυτό, αν αυτό δηλαδή δεν καλύπτει σωστά την κεφαλή και είναι πιο κάθετο, αυτό θα οδηγήσει σε γρήγορα φθορά του πάνω μέρους του πολυεθυλενίου και με αυτόν τον τρόπο μόλις φθαρεί, μετά θα φύγει από τη θέση του και θα έχουμε εξάρθρωμα. Ή αν αυτό δεν τοποθετηθεί στο κέντρο του μυρού και μπει έκεντρα, τότε οι δυνάμεις που εφαρμόζονται δημιουργούν ροπές μέσα στο μυρό και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη χαλάρωση.
Στις περιπτώσεις αυτές βεβαίως χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση της αρθροπλαστικής, revision όπως λέμε στα ελληνικά, δηλαδή να αφαιρέσουμε το παλιό, την παλιά αρθροπλαστική και να τοποθετήσουμε μια καινούρια. Εάν κάποιος φοβάται να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που του επιφυλάσσονται? Εγώ λέω στους ασθενείς μου, όταν φτάσουν σε ένα τελικό στάδιο οστεοαρθρίτιδας, έχεις δύο επιλογές. Μπορείς να ζήσεις με το πρόβλημά σου, γνωρίζοντας ότι θα επιδεινώνεται κάθε μέρα που περνάει. Θα πονάει όλο και περισσότερο και θα έχεις μεγαλύτερη δυσκαμψία κάθε μέρα που περνάει. Και σε κάποια στιγμή θα υπάρχει και μια αγκύλωση της άρθρωσης, δηλαδή δεν θα κουνιέται καθόλου. Και θα μπορεί να καταλήξει κανείς να μην μπορεί να κινηθεί, να είναι σε καροτσάκι. Αλλά το κύριο είναι ότι θα πονάει. Και ο πόνος αυτός της οστεοαρθρίδας ορισμένες φορές είναι αφόρητος. Και όταν δεν υπάρχει και νυχτερινός πόνος, όταν κανείς εκτός του ότι πονάει όλη μέρα δεν μπορεί και να κοιμηθεί από τον πόνο, καταλαβαίνετε τι ψυχολογικό στρες είναι αυτό για έναν άνθρωπο. Άρα λοιπόν, και το έχω δει αυτό σε ανθρώπους που φοβόντουσαν να κάνουν αρθροπλαστική, μόλις έκαναν το πρώτο χειρουργείο, γιατί είχαν αμφωτερόπλευρα και δεξιά και αριστερά, ήρθαν μετά το χειρουργείο άμεσα στην πρώτη επανεξέταση και λέει: «Γιατρέ μου, θέλω να μου κάνεις και το άλλο τώρα». Δεν λέω ότι πρέπει εύκολα κανείς να αποφασίζει να κάνει μια επέμβαση τέτοια, γιατί είναι μια μεγάλη επέμβαση και πρέπει να γίνεται με τις σωστές ενδείξεις. Αλλά όταν φτάσει η ώρα που πρέπει κανείς να κάνει την αρθροπλαστική, θα πρέπει να την κάνει την αρθροπλαστική, γιατί η μετέπειτα πορεία είναι σταθερή επιδείνωση και βεβαίως πολλές φορές γίνεται και η επέμβαση αυτή πιο δύσκολη όσο περνάει ο καιρός. Όταν δηλαδή σχηματιστούν πάρα πολλά οστεόφυτα ή όταν μπει μέσα στη λεκάνη ή μοιραία κεφαλή, τότε η αρθροπλαστική από μια σχετικά εύκολη για μας τους χειρουργούς του ισχύου επέμβαση γίνεται μια πιο δύσκολη και πιο πολύπλοκη. Και αυτό έχει συνέπειες και στον ασθενή, έτσι, γιατί αυτός θα πρέπει να μείνει περισσότερη ώρα στο χειρουργείο, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη επέμβαση, η αποκατάσταση δεν θα είναι τόσο γρήγορη, θα πρέπει να μείνει περισσότερες μέρες στο νοσοκομείο και όλα αυτά επιβαρύνουν την όλη κατάσταση του ασθενούς. Πόσο χρήσιμες είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες στην κάλυψη τέτοιων περιστατικών? Φανταστείτε ένα τέτοιο περιστατικό που μόλις σας ανέφερα τώρα, όπου θα πρέπει να μείνει πολλές μέρες στο νοσοκομείο. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές εξελιγμένα και ειδικής σχεδίασης μοιραία ή στυλαιή ή και κοτήλες στην λεκάνη, να μην έχει κάποια ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οι ασφαλιστικές λοιπόν σε αυτό το τομέα έρχονται και μας δίνουν τα χέρια, εμάς τους γιατρούς, γιατί μας δίνουν την ευχέρεια να κάνουμε το καλύτερο για τον ασθενή χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας το κόστος. Και βεβαίως δεν αφορά μόνο το υλικό, αφορά και την νοσηλεία, τα φάρμακα, τη φυσικοθεραπεία που πρέπει να κάνει και την όλη περιεχειρητική φροντίδα μετά το χειρουργείο. Πώς θα είναι η αποκατάσταση? Εάν έχει τη δυνατότητα ο ασθενής να έχει τον κατάλληλο φυσικοθεραπευτή που θα πηγαίνει να του κάνει και την κατάλληλη αποκατάσταση στο σπίτι, αυτό δίνει σε μια καλή επέμβαση, την κάνει άριστη και την κάνει ακόμα καλύτερη. Άρα λοιπόν είναι μια ομαδική δουλειά που οι ασφαλιστικές εταιρείες παίζουν το ρόλο του επιβλέποντας αυτό το πράγμα, ούτως ώστε όλοι οι επιμέρους άνθρωποι που δουλεύουν, ο γιατρός, ο φυσικοθεραπευτής, ο αναισθησιολόγος, να έχουν όλοι τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν να δώσουν το maximum στον ασθενή. Θα θέλαμε να μας περιγράψετε, κύριε Ευλάμη, την κοτυλοπλαστική, τη μέθοδο που έχει αναπτύξει ο κύριος Στάμου. Πριν πω για την κοτυλοπλαστική, θα πρέπει να πούμε πού εφαρμόζεται η κοτυλοπλαστική. Η κοτυλοπλαστική είναι μία μέθοδος η οποία εφευρέθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τον καθηγητή μου, τον κύριο Στάμο, μέντορά μου θα έλεγα, σε περιπτώσεις συγγενούς εξαρθρήματος του ισχύου. Τι σημαίνει συγγενές εξάρθρημα του ισχύου? Όταν γεννιέται ένα παιδί, η κεφαλή του ισχύου βρίσκεται μέσα στην κοτήλη. Εάν για πολλούς λόγους που δεν είναι της ώρας τώρα να αναλύσουμε, αυτή δεν είναι επικεντρωμένη μέσα στην κοτήλη, αλλά βγει έξω από αυτήν, τότε αναπτύσσεται εκτός της κοτήλης το μοιραίο. Ο ασθενής συνήθως ή ασθενής, γιατί είναι πολύ πιο συχνό στις γυναίκες, 8:1 αυτή η κατάσταση, η ασθενής μεγαλώνει με το ισχύο έξω από την κοτήλη, με την κεφαλή έξω από την κοτήλη. Και γι' αυτό το λόγο η κοτήλη παραμένει υποπλαστική και αβαθής. Είναι μια πολύ αβαθής, χωρίς βάθος δηλαδή η κοτήλη, η οποία όταν κανείς πάει να κάνει μια
αρθροπλαστική σε ένα τέτοιο δύσκολο ισχύο, γιατί μιλάμε για δύσκολες επεμβάσεις, αυτές δεν είναι απλές, τότε δεν έχει αρκετό κόκαλο για να μπορέσει να τοποθετήσει την κοτήλη μέσα και να έχει πλήρη κάλυψη. Σε αυτό το πρόβλημα υπήρξε μία σκέψη από τον Χάρη, σε ένα Αμερικάνο ορθοπαιδικό χειρουργό πάρα πολύ διάσημο, όπου αφού έβαζε την κοτήλη, το μέρος που έμενε ακάλυπτο το κάλυπτε με ένα κομμάτι κόκαλο που το βίδωνε πάνω από την κεφαλή για να έχει μία καλή κάλυψη. Αυτό, εάν το μέγεθος του τεμαχίου αυτού του οστικού, που συνήθως ήταν από τη μοιραία κεφαλή το έπαιρνε, ήταν μεγαλύτερο του 30% της κοτήλης, τότε δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος του σώματος και το περπάτημα και αυτό αποτύχανε και έσπαγε και έφευγε από τη θέση του. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Στάμος ανέπτυξε μία τεχνική που λεγόταν κοτυλοπλαστική. Ουσιαστικά η κοτήλη, πλαστική της κοτήλης. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης. Τι έκανε? Δημιουργούσε ένα κάταγμα εσκεμμένα στον πυθμένα της κοτήλης, ούτως ώστε η πρόθεση αυτή, η κοτηλιαία πρόθεση, να μην μείνει έξω, αλλά να μπει πιο μέσα και να καλυφθεί και να έχουμε μία κάλυψη από καλό κόκαλο της περιοχής που φορτίζει, ούτως ώστε όταν πατάει κανείς να φορτίζει σε υγιή περιοχή στο οστούν. Αυτή η τεχνική έδωσε στην αρχή, ήταν επαναστατική, γιατί κανείς δεν τολμούσε μέχρι τότε να κάνει τέτοιο πράγμα, να σπάσει την κοτήλη για να μπει πιο μέσα. Αυτό που δημιουργούσε λοιπόν η κοτυλοπλαστική τι ήταν? Ήταν συνθήκες να μπει πιο βαθιά η κοτήλη, ταυτόχρονα όμως ο πυθμένας με τα κατάγματα που γινόντουσαν εκεί και με την τοποθέτηση αυτομοσχεύματος στον πυθμένα της κοτήλης δημιουργούσε τις συνθήκες όλο αυτό το πράγμα να γίνει ένα καινούριο κόκαλο σκληρό και ανθεκτικό. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαμε, γιατί τον έχω βοηθήσει σε πάρα πολλές κοτυλοπλαστικές τον καθηγητή, εγώ τότε ως νέος ειδικευόμενος και αυτός ως καθηγητής, και δημιουργούσαμε τις συνθήκες ούτως ώστε η κοτηλιαία πρόθεση να μπορέσει να φωλιάσει μέσα στην μικρή δυσπλαστική κοτήλη που είχαμε και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε ένα καλό ισχύο μετά για να μπορέσει ο αστερής να φορτίσει. Αυτή ήταν πραγματικά επαναστατική την τότε εποχή, γιατί έδωσε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς να καταλάβουν ότι η τοποθέτηση μοσχεύματος στην πυθμένα της κοτήλης είναι κάτι που μπορεί να δουλέψει πάρα πολύ καλά. Και μετά έχουν βγει πάρα πολλοί που έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοιες τεχνικές, όχι με κάταγμα και τοποθέτηση, αλλά με τοποθέτηση μοσχευμάτων. Και αυτή τη στιγμή στις αναθεωρήσεις ισχύου, δηλαδή στις επεμβάσεις που πρέπει να ξαναγίνουν ένα δεύτερο ισχύο, που έχουμε μεγάλα οστικά ελλείμματα, η τοποθέτηση μοσχευμάτων είναι σχεδόν αναγκαία, δηλαδή γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Και αυτό, φανταστείτε, ξεκίνησε από εκείνη την απλή σκέψη ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να μπούμε πιο μέσα, και αυτό πώς θα γινόταν? Τοποθετώντας μόσχευμα στον πυθμένα και περιμένοντας ότι αυτό θα ενσωματωθεί και θα γίνει κόκαλο. Και όντως γίνεται κόκαλο, και όντως αυτή η τεχνική βοήθησε τότε πάρα πολύ. Τώρα βέβαια έχουμε και υλικά τα οποία είναι πιο προηγμένα, με την έννοια ότι τότε δεν υπήρχαν ό,τι μεγέθη θέλαμε και έπρεπε αυτό το πράγμα να μπορέσουμε να το χωρέσουμε σε μία μικρή κοτήλη. Τώρα υπάρχουν και κατασκευαστικά πιο μικρές που μπορεί να τις βάλει κανείς. Οπότε η διενέργεια της κοτυλοπλαστικής πλέον έχει ελαττωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή γίνονται πολύ λίγες κοτυλοπλαστικές και ευτυχώς, γιατί πλέον με τη δυνατότητα αυτή που έχουμε με τα υλικά μπορούμε, κάνοντας την επέμβαση αυτή, την κάνουμε πιο απλή. Γιατί η κοτυλοπλαστική είναι πιο πολύπλοκη, πιο μεγάλη επέμβαση. Αλλά για την εποχή της, επαναλαμβάνω, ήταν πρωτοποριακή και άνοιξε δρόμο για τις μετέπειτα επεμβάσεις αναθεώρησης στα ισχύα. Ως μαθητής του πρωτοπόρου της ορθοπαιδικής του κυρίου Κωνσταντίνου Στάμου, ο οποίος έχει ήδη φύγει από τη ζωή, τι θυμάστε από εκείνον? Θυμάμαι πάρα πολλά. Θυμάμαι πάρα πολλά. Αλλά αρκεί να πω ότι για μένα, εγώ τον σέβομαι απεριόριστα και ήταν, όπως σας έχω πει, ο μέντορας μου. Ήμουνα μαζί του πάρα πολλά χρόνια και ως ειδικευόμενος και αργότερα ως επιμελητής, και τον βοηθούσα στο 99% των επεμβάσεων που έκανε. Μόνο αν για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να πάω τότε, και πάντα με έπαιρνε τηλέφωνο γιατί δεν μπορείς να έρθεις, και ήταν πάντα έτσι αυταρχικός και δίστροπος άνθρωπος στο χειρουργείο μέσα, αλλά πάρα πολύ φιλικός και πάρα πολύ δοτικός
έξω από το χειρουργείο. Στο χειρουργείο όμως ήταν αυστηρός και ήθελε όλα να γίνονται με τάξη και δυστυχώς ή ευτυχώς έχω πάρει και εγώ αυτό το κακό και πιέζω τα παιδιά την αυστηρότητα και μόνο μες στο χειρουργείο. Έξω είμαστε φίλοι. Μέσα στο χειρουργείο υπάρχει αυστηρότητα και ιεραρχία και τους λέω εδώ μέσα δεν υπάρχει δημοκρατία, εδώ υπάρχει μόνο ό,τι πω. Και αυτό το πήρα από τον καθηγητή μου. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που σας ευχαριστώ. Να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη σήμερα. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε και άλλα θέματα μαζί σας. Το ελπίζω και ελπίζω να δώσουμε κάποια τροφή σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με το ισχύο, να κατανοήσουν το πρόβλημά τους και να βοηθηθούν με αυτά τα πράγματα που είπαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.